Μουσική Ιστορία Τετάρτη Δημοτικού Δεύτερη Ενότητα, αρχαϊκά χρόνια. Μουσική Κεφάλαιο 8 η τέχνη της αρχαϊκής εποχής. Οι ναοί που χτίζονται στην αρχαϊκή εποχή έχουν δωρικό ή ιωνικό ρυθμό. Από τα έργα της εγκληπτική ξεχωρίζουν οι κούροι και οι κόρες. Τα ακία Τον 7ο και 6ο αιώνα ο ελληνικός κόσμος γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. η ερυθρομορφα τον 7 ο και 6 ο αιωνα ο ελληνικος κοσμος γνωρισε μεγαλη οικονομικη αναπτυξη οι πόλεις στολίστηκαν με λαμπρά κτίρια. Τη μεγαλύτερη εντύπωση έκαναν οι ναοί με τους οποίους οι άνθρωποι θέλησαν να τιμήσουν τους θεούς. Οι ρυθμοί με τους οποίους χτίστηκαν οι ναοί ήταν δύο. Ο δωρικός και ο ιονικός. Η διαφορά ανάμεσά τους ήταν κυρίως τους κύονες, κολόνες τεχνίτες με ξεχωριστές ικανότητες σκάλιζαν το μάρμαρο και έφτιαχναν αγάλματα που παρίσταναν κούρους και κόρες. Οι κούροι εικονίζουν γυμνούς νέους άνδρες με τα χέρια κολλημένα στα πλάγια του σώματος. Το ένα πόδι είναι πιο μπροστά από το άλλο έτσι που νομίζει κανείς ότι το άγαλμα είναι έτοιμο να περπατήσει. Οι κόρες είναι νεαρές γυναίκες ντυμένες με λαφριά ρούχα και καλοχτενισμένες. Την αρχαϊκή εποχή αναπτύχθηκε και το εμπόριο. Έμποροι από όλα τα μέρη της Μεσογείου και του έξινου Πόντου μεταφέρουν και πουλάνε πολλά προϊόντα. Η ανάγκη για αποθήκευση και μεταφορά του κρασιού και του λαδιού έφερε και την ανάπτυξη της αγκιοπλαστικής. Πολύ καλοί έγιναν γνωστοί και πλούτησαν ζωγραφίζοντας πάνω στα αγγεία σκηνές από τη μυθολογία και την ιστορία. Οι μορφές άλλοτε ζωγραφίζονταν με μαύρο χρώμα, μελανόμορφος ρυθμός, και άλλοτε με κόκκινο, ερυθρόμορφος ρυθμός. Παράθεμα 1. Τα τρία μεγαλύτερα έργα του ελληνικού κόσμου. Μίλησα πολύ για τους αμνιώτες, γιατί αυτοί έχουν φτιάξει τα τρία μεγαλύτερα έργα του ελληνικού κόσμου. Από το πιο χαμηλό σημείο, δηλαδή τους πρόποδες ενός λόφου με ύψος 280 μέτρα περίπου, τον τρύπησαν ανοίγοντας σύραγγα που έχει άνοιγμα και στις δύο άκρες του. Το μήκος της σύρακας είναι περίπου 1300 μέτρα, ενώ το ύψος της είναι όσο και το πλάτος της, δηλαδή μεγαλύτερο από 2,5 μέτρα. Σε όλο το μήκος της σύρακας έσκαψαν κι άλλη σύραγγα με βάθος λίγο πιο πολύ από 10 μέτρα και πλατιά ως ένα μέτρο. Μέσα από αυτή περνούσαν σωλήνες που φέρνουν στην πόλη νερό από μια μεγάλη πηγή αυτή τη σύραγγα τη σχεδίασε ο μηχανικός Ευπαλίνος από τα Μέγαρα. Το δεύτερο έργο είναι ο μόλος που έκαναν στο λιμάνι μέσα στη θάλασσα με βάθος 37 μέτρα και μάκρος 368 μέτρα. Και το τρίτο έφτιαξαν ένα ναό τον μεγαλύτερο από όσου ξέρω. Ο αρχιτέκτονας αυτού του ναού είναι ο ρίκος απ' τη Σάμο. Παράθεμα 2. Τα παιδιά σε αθηναϊκά ερυθρόμορφα αγκία. Σώσονται αρχαϊκά ερυθρόμορφα από την Αθήνα που δείχνουν παιδιά να διασκεδάζουν στα σπίτια τους. Τα αγόρια παίζουν με στεφάνια, με κλουβιά πουλιών και με μικρά άρματα, ενώ τα κορίτσια κάνουν τραμπάλα. Υπάρχουν επίσης κοινέ από σχολεία όπου διακρίνουμε άλλα παιδιά να μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή από τον γραμματιστή και άλλα να μαθαίνουν να παίζουν λύρα και αυλό από τον κιθαριστή. Επίσης έχουμε σκηνές από γυμναστήρια όπου βλέπουμε τους παιδοτρίβες, γυμναστές, να κρατάνε μακριά ραβδιά ή βέργες που καμιά φορά τις χρησιμοποιούν κιόλας. Σε κάποια αγγεία βλέπουμε τους πεδοτρίβες να σημειώνουν και να καταγράφουν σε πίνακες τις επιδόσεις ή τα ρεκόρ των μικρών αθλητών. John Bortman, Αθηναϊκά Ερυθρόμορφα Αγγεία